Παρουσία του Ζίζη Καπράνα, μέλου του Διοικητικού Συμβουλίου τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδα, έγινε το απόγευμα τη Τετάρτη η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Επεπύργου Αρχαία Ολυμπία, εν ώψη τη Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Περιφερειών όλη τη χώρα που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 13 Μαρτίου, στα πλαίσια των αποφάσεων που θα πρέπει να λάβει ο κλάδο για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Κάνουμε έναν αγώνα εδώ και 2 χρόνια, από το 2020. Ενάντια στην αξιολόγηση της κυρίας Κεραμέως, λέμε. Η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι πρέπει το εκπαιδευτικό έργο, το παρεχόμενο από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές και γενικότερα στην κοινωνία, να αποτιμιέται, να ανατροφοδοτηθεί, να επιμορφωθούμε εκεί που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα σε εισαγωγικά, και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά να αγωνιστούμε όλοι μαζί τα παιδιά του σχολείου, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, το μέλλον του αύριο να είναι ένα καλύτερο και να μπορέσουν να βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία. Η αξιολόγηση που προτείνει η κυρία Κεραμέως είναι κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών, εκπαιδευτικών και στο βάθος το τούνελ απόλυση των εκπαιδευτικών και το κυριότερο φόβος. Τόσο ο κύριος Καπράνας όσο και η πρόεδρος του ΣΕΠ Επίργου Αρχαίας Ολυμπίας Αντωνία Μπρή τόνισαν ότι δεν είναι κατά της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά είναι ενάντια στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επιβάλλει την ατομική αξιολόγηση το Υπουργείο Παιδείας. Στα πλαίσια των αποφάσεων που θα πρέπει να πάρει ο κλάδος στη βάση του και θα μεταφερθεί εκεί από τους προέδρους, σχετικά με την ατομική αξιολόγηση και τα βήματα που θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια και αφορούν ακριβώς την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία έχει ξεκινήσει σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει και στην περιοχή μας για τους νεοδιόρους εκπαιδευτικούς. Σήμερα το πρωί ο σύλλογός μας παραβρέθηκε και στην συγκέντρωση που έγινε από τα πρωτοβάθμια σωματεία, στην 24ωρη απεργία που είχε προκηρύξει η ΑΔΔΗ και συμμετείχε και η Ομοσπονδία μας, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και φυσικά όλες τις διεκδικήσεις που έχουμε και εμείς ως κλάδος για ασφαλή κτίρια, ασφαλή σχολικής μονάδες. Έκτινε σε αναφορά από τον κύριο Καπράνα, αξίζει να σημειωθεί πως έγινε για την απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης, αλλά και για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Η σημερινή ημέρα έδειξε τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας σε όλη τη χώρα. Σε όλους τους νομούς, σε όλες τις πόλεις και περισσότερο στην Αθήνα, οι συγκεντρώσεις, πορείες σχεδόν δεν έχουν προηγούμενο. Μνημονεύουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι συγκρίνεται με το Μάη του 2010 τις κινητοποιήσεις που ήταν ενάντια στην υπογραφή του πρώτου μνημονίου. Το μήνυμα που βγήκε πέρα από την οργή, πέρα από το πένθος, πέρα από την κραυγή, είναι έως εδώ οι ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, όπως είναι ο σιδηρόδρομος, όπως είναι το νερό, ο αέρας, το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και το δημόσιο σχολείο. Είναι 8 του Μάρτη, είναι και η μέρα αγώνα για ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ο αγώνας για τη γυναίκα, τη μητέρα, την αδερφή, την εργαζόμενη, την οικοκυρά, που ακόμη, παρότι εμείς στην εκπαίδευση το 65% έχει άρωμα γυναίκας η εργαζόμενη, αλλά σε επίπεδο διευθυντικών θέσεων έχει άρωμα ανδρών.